Πρώτη ερώτηση. Τι γνωρίζεις για το οριστικό άρθρο; Τα οριστικά άρθρα. Ο, η, το, τα χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο, κάτι που είναι γνωστό. Ενικός αριθμός. Αρσενικό. Ο, του, τον. Θηλικό. Η, της, την. Ουδέτερο. Πληθυντικό αριθμό. Αρσενικό. Ι. Τον. Του. Θηλικό. Ι. Τον. Τη. Ουδέτερο. Τα. Τον. Τα. Δεύτερη ερώτηση. Τι γνωρίζει για τα σημεία στήξη. Τελεία. Τη βάζουμε στο τέλο κάθε πρόταση. Με την τελεία δείχνουμε ότι πρέπει να σταματήσει λίγο η φωνή. Μετά την τελεία αρχίζουμε με κεφαλαίο. Κόμμα. Το βάζουμε όταν θέλουμε να χωρίσουμε λέξει ή φράσει που είναι στη σειρά. Κόμμα βάζουμε και σε μικρότερε προτάσει που εξηγούν κάτι μέσα σε μια μεγαλύτερη πρόταση. Ερωτηματικό. Το σημειώνουμε στο τέλος μια ερωτηματική φράση. Αποσιοποιητικά, τα χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ότι σταματάμε μια φράση ή αποσυγκίνηση ή γιατί δεν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Παύλα. Τη χρησιμοποιούμε στο διάλογο για να δείξουμε ότι αλλάζει το πρόσωπο που μιλάει. Τρίτη ερώτηση. Ποιε λέξει ονομάζονται ουσιαστικά, ουσιαστικά λέγονται οι λέξει που φανερώνουν πρόσωπο, ζώο, πράγμα, κατάσταση, ενέργεια ή ιδιότητα. Παραδείγματα: Μαρία, γάτα, παιχνίδι, ηρεμία, δράση, κίνηση. Τέταρτη ερώτηση. Τι είναι ρήμα. Ρήμα λέγεται η λέξη που δείχνει πως κάποιο κάνει κάτι ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. Παραδείγματα: Παίζω, τρέχω, θυμώνω, κοιμάμαι. Πέμπτη ερώτηση. Τι είναι πρόταση. Πρόταση είναι ένα σύνολο από λέξει τοποθετημένε στη σειρά για να βγαίνει ένα νόημα. Έκτη ερώτηση. Από τι αποτελείται, μια απλή πρόταση. Μια απλή πρόταση αποτελείται από το ρήμα και το υποκείμενο. Παράδειγμα. Η Μαρία διαβάζει. Εύδομη ερώτηση. Πώ βρίσκω το ρήμα σε μία πρόταση. Το ρήμα το βρίσκουμε αν ρωτήσουμε, τι κάνει. Διαβάζει. Παράδειγμα. Η Μαρία διαβάζει. η ερώτηση. Τι είναι υποκείμενο σε μία πρόταση και πως το βρίσκω. Υποκείμενο είναι η λέξη που τη βρίσκουμε αν ρωτήσουμε. Ποιο, ποια, ποιο. Η Μαρία. Παράδειγμα, η Μαρία διαβάζει. Ένατη ερώτηση. Τι είναι αλφαβητική σειρά. Αλφαβητική σειρά είναι η σειρά που έχουν τα γράμματα στο ελληνικό αλφάβητο. Δέκατη ερώτηση. Βάλε τις παρακάτω λέξεις σε αλφαβητική σειρά. Για κάποιες λέξεις πρέπει να προσέχεις και το δεύτερο στη σειρά γράμμα. Τάξη, αυλή, σχολείο, κηλικείο, αίθουσα. Απάντηση. Αίθουσα. Αυλή. Κηλικείο. Σχολείο. Τάξη. Ενδέκατη ερώτηση. Τι είναι παράγραφος. Παράγραφος είναι ένα κομμάτι γραπτού λόγου με νοηματική ενότητα. Δωδέκατη ερώτηση. Πώ ξεχωρίζει η παράγραφο το κείμενο. Αφήνουμε μικρό κενό στην αρχή τη παραγράφου. Δέκατη τρίτη ερώτηση. Τι ονομάζουμε πτώσει. Πτώσει ονομάζονται οι διάφορε μορφέ με τι οποίε παρουσιάζονται οι κλητέ λέξει μέσα στον λόγο. Είναι τέσσερι. Ονομαστική. Ο. Η. Το. Γενική. Του. Της. Του. Ετιατική. Τον. Την. Το. Κλητική. Δέκατη τέταρτη ερώτηση. Τι γνωρίζει για την ονομαστική πτώση, Ονομαστική λέγεται η πτώση που απαντά στην ερώτηση ποιο. Παράδειγμα. Η Μαρία διαβάζει. Ποιο διαβάζει. Η Μαρία. Ονομαστική. Δέκατη πέμπτη ερώτηση. Πώ κλείνονται τα αρσενικά ουσιαστικά. Σε ω. Ενικό αριθμό. Ο άνθρωπο. Του ανθρώπου. Τον άνθρωπο. Άνθρωπε. Πληθυντικό αριθμό. Οι άνθρωποι. Των ανθρώπων. Του ανθρώπου. Ανθρωποι. Δεκατή έκτη ερώτηση. Πώ κλείνονται τα θηλυκά ουσιαστικά σε α. Ενικό αριθμό. Η θάλασσα. Τη θάλασσα. Την θάλασσα. Θάλασσα. Πληθυντικό αριθμό. Οι θάλασσες. Των θαλασσών. Τι θάλασσες. Θάλασσες. Δεκατή έβδομη ερώτηση. Πώ κλείνονται τα ουδέτερα ουσιαστικά σε όμικρον. Ενικό αριθμό. Το θρανίο. Του θρανίου. Το θρανίο. Θρανίο. Πληθυντικό αριθμό. Τα θρανία. Των θρανίων. Τα θρανία. Θρανία. Ώρα να παίξουμε το κουί τη ενότητα. Θα βρει το σύνδεσμο στο πρώτο σχόλιο κάθε βίντεο. Σε ευχαριστώ που και σήμερα διάβασες μαζί μου. Θα σε περιμένω στην επόμενη μέρα. Έως τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.